Μετά από διαδικασία εξπρές, η Πολωνία ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη να ξεκινήσει την διαδικασία της κατασκευής του τείχους που έχει προαναγγείλει κατά μήκος των συνόρων της με την Λευκορωσία, ώστε να προστατευτεί η χώρα από την παράνομη εισβολή μεταναστών. Το έργο θα είναι έτοιμο στον Ιούνιο και ο προϋπολογισμός θα ανέρχεται στα 353 εκατομμύρια ευρώ. Το ύψος του τείχους θα ανέρχεται στα 5,5 μέτρα και το μήκος του στα 186 χιλιόμετρα από τα 418 στα οποία εκτείνονται τα σύνορα. Οι καταβλισμοί για την φιλοξενία μεταναστών που είχαν δημιουργηθεί άδειασαν. Οι ροές έχουν μειωθεί αρκετά, αλλά τουλάχιστον 12 άτομα πέθαναν από το κρύο ή την πείνα στο δάσος που βρίσκεται στα σύνορα τις τελευταίες ημέρες. Αυτή τη στιγμή έχουμε μικρότερες ομάδες που απαρτίζονται από λίγα μεμονωμένα άτομα μέχρι περίπου 30, οι οποίες προσπαθούν να διασχίσουν παράνομα τα πολωνο-λευκορωσικά σύνορα. Τον Οκτώβριο αυτές οι ομάδες αριθμούσαν αρκετές εκατοντάδες ανθρώπους. Το φθινόπωρο, χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, οι πιο πολλοί από την Μέση Ανατολή, προσπάθησαν να διασχίσουν μαζικά τα σύνορα, με τις Βρυξέλλες να υποστηρίζουν ότι αυτή η ροή ήταν υποκινούμενη από τον Λευκορώσο πρόεδρο Αλεξάνδρ Λουκασέγκο.